Χαίρετε. Συνεχίζουμε με τα email που περίμεναν υπομονετικά για ένα ολόκληρο σχεδόν χρόνο μέχρι να γίνουν vlogs. Το αποψινό έχει θέμα επάγγελμα και ηθική. Αγαπητή κυρία Θέκλα, σας παρακολουθώ μετά που σας ανακάλυψα τυχαία στο κανάλι σας. Είναι σημαντικό το έργο σας και είστε χρήσιμοι για ανθρώπους που θέλουν να έχουν μια υγιή σχέση με τον εαυτό τους και με τους γύρω τους. Αγάπη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε, εγώ ευχαριστώ. Η ερώτηση μου είναι Πώ μπορούμε να παραμείνουμε σωστοί και δίκαιοι στη δουλειά μα, όταν βλέπουμε ότι για να συνεχίσουμε χρειάζονται ψυχικά αποθέματα απίστευτα και ότι βλέπουμε να χάνουμε σιγά σιγά τον αρχικό ενθουσιασμό μα. Είμαι σχεδόν στα 40 σε ένα επάγγελμα, μάλλον ανδροκρατούμενο και χωρί σχέση. Εδώ και 4 χρόνια είμαι αυτοργδοτούμενη. Πήρα την απόφαση να φύγω από το γραφείο που εργαζόμουν για 6 χρόνια, γιατί με ενοχλούσαν συμπεριφορέ και η άνεση μεταχείριση από τον εργοδότη που ήταν και ει βάρο τη δική μου ανέλυξη. Η αφορμή. Όταν μια συνάδελφο με λιγότερα προσόντα, κολλητή με τον εργοδότη, μου είχε κάνει σκηνή για κάτι που είχα πει κατά τη διάρκεια συζήτηση με άλλο συνάδελφο και που δεν την αφορούσε. Η συμπεριφορά τη ήταν μια αποκάλυψη για μένα σχετικά με το πώ μπορεί να σκέφτεται κάποιο, πόσο λάθο μπορεί να ερμηνεύσει τα πράγματα και πόση κακία μπορεί να κρύβει. Μετά από αυτή τη σκηνή ένιωσα, ένιωθα μια αρνητικότητα και τοξικότητα στο γραφείο που δεν την άντεχα. Δεν είμαι ούτε ο τύπος που τσακώνεται και ούτε μου αρέσουν οι εντάσεις. Οπότε βρήκα μια φορμή δέκα μήνες μετά το περιστατικό και παρετήθηκα. Εκ των υστέρων μετά που έφυγα κατάλαβα ότι υπήρξα θύμα μόπινγκ. Και το κατάλαβα και ανακάλυψα ότι υπήρξα θύμα μόπινγκ. Γενικά είμαι καλοπροαίρετος άνθρωπος και δεν σκεφτόμουν αρνητικά, χωμένη στον όμορφο αγγελικά δικό μου κόσμο. Απλά, απλώς έκανα τη δουλειά μου που αγαπώ και δεν με ενδιέφερε κάτι άλλο. Ήμουν ενθουσιασμένη με την αλλαγή όταν παρετήθηκα, άνοιξα το δικό μου γραφείο, όμως ανακαλύπτω μέρα με τη μέρα πόσο δύσκολο είναι να κερδίσω την εμπιστοσύνη των πελατών και των συνεργατών. Συνεχώς προκύπτουν θέματα προσεπίληση. Που ενώ στην αρχή με κρατούσα σε γρήγορση και τα θεωρούσα προκλήσει, τώρα νιώθω να κουράζομαι. Και ότι δεν έχει κανένα νόημα η προσπάθεια, αφού δεν πρόκειται σύντομα να φτάσω στην πλήρη και διαμφισβήτητη αποδοχή. Δουλεύει σε έναν το κρατούμενο περιβάλλον, η κοπέλα αυτή, στην οικοδομική βιομηχανία συγκεκριμένα. Να σημειώσω ότι είχα συναδέλφου από το παλιό, παλιό μου γραφείο που είχαν αποχωρήσει και αυτοί σε διαφορετικέ περιόδου, οπότε και είχαμε επικοινωνία για ανταλλαγή απόψεων σε θέματα δουλειά όταν ανοίξαμε τα δικά μα γραφεία. Με το πέρασμα των χρόνων, ο καθένα απορροφήθηκε στι δικέ του δουλειέ και στη δική του ζωή, οπότε απομακρυνθήκαμε. Είναι φορέ που νιώθω μόνη και αβοήθητη. Βλέπω ότι όποιο θέλει να παραμείνει ακέραιο, σωστό και δίκαιο στη δουλειά του, αλλά και στη ζωή του γενικά, τα πράγματα δυσκολεύουν πολύ όταν δεν έχει συνοδοιπόρου με τι ίδιε αξίε, Πράγμα για μένα ψυχοφθόρο. Ξέρω ότι θα μπορούσα να διεκδικήσω συνεργασίε με πρόσωπα που ταιριάζουν στον τρόπο σκέψη και στην αισθητική και όμω δεν το έκανα. Γιατί, όταν συνάντησα τέτοιο πρόσωπο στο δρόμο μου και γνώρισα τη γυναίκα του, εισέπραξα μια εχθρότητα από κάποια σχόλια τη το ένιωσα, οπότε προτίμησα να απομακρυνθώ, να κάτσω στα αυγά μου και να αγωνιστώ μόνη μου. Όπω και να έχει, ο χώρο εργασία μου είναι πολύ απαιτητικό, κυρίω για μια γυναίκα. Μπορώ να το αντιμετωπίσω και πώ. Θα εκτιμούσα τι απόψει σα. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σα. Και το χρόνο μου τον παίρνει ένα ολόκληρο χρόνο μετά. Ρώτησα τη φίλη, ήρθε η ώρα να σου κάνω την επιστολή. Έχει κάποιο update και μου λέει: Γεια σου, Θέκλα, ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω κάτι να προσθέσω στην επιστολή. Μόνο να πω πω μετά από περίπου ένα χρόνο και μέσα από τα διάφορα περιστατικά που ζω, του ανθρώπου που συναντώ, συνειδητοποιώ πω τα πράγματα δεν είναι μόνο μαύρο ή άσπρο. Αυτό θα σου έλεγα: Τα πράγματα δεν είναι μόνο μαύρο ή άσπρο. Νομίζω έγινα πιο ελαστική με τους ανθρώπους, την κοινωνία και στράφηκα παραπάνω στον εαυτό μου. Συνεχίζω να κάνω αυτό που αγαπώ, εστιάζω την προσοχή μου στα όμορφα που προκύπτουν από τη δουλειά μου. Νομίζω βοήθησε και ο εγκλισμός στην άνοιξη, αποφάσισα να μην είμαι τόσο ανυπόμονη για να δω αποτελέσματα. Το πήρα απόφαση δηλαδή πως εφόσον μπήκα σε αυτό το χώρο θα δουλέψω όπως εγώ μπορώ βήμα-βήμα και αργήσει να έρθει η αναγνώριση. Είμαι σίγουρη πως οι απόψη σου πάνω στο θέμα θα βοηθήσουν πολλέ από εμά. Σα εύχομαι, σου εύχομαι ότι καλύτερο. Και εγώ σου εύχομαι ότι καλύτερο, Φιλενάδα. Χαίρομαι πάρα πολύ για το update σου που δείχνει ότι ε, από μόνη σου κατάφερε να κατανοήσει κάποια πράγματα και να διευκολύνεις τη ζωή σου αλλάζοντας την προοπτική μέσα από την οποία βλέπεις τα πράγματα, το perspective. Δηλαδή συμβαίνουν κάποια πράγματα στη ζωή μας, το πώς θα μας επηρεάσουν αρνητικά ή θετικά, στο βάθος του χρόνου εξαρτάται και από την οπτική ή την προοπτική μέσα από την οποία βλέπουμε αυτά τα πράγματα. Σε πιστεύω πως τη δουλειά σου που δούλευε στο γραφείο δέχθηκες μόπινγκ. Μόπινγκ είναι ο εργασιακός εκφοβισμός. Σε πιστεύω. Νομίζω ότι υπάρχουν ελάχιστοι χώροι, εάν υπάρχουν, στους οποίους δεν επισυμβαίνει το μόπινγκ, όπως υπάρχουν και ελάχιστα σχολεία στα οποία μπορεί να μην επισυμβαίνει ο σχολικός εκφοβισμός ή το λεγόμενο bullying συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Shit happens, life happens. Σε μια δουλειά που συνεργάζεσαι μαζί με άλλους, που είσαι υπάλληλο, που είσαι εργοδοτούμενη, είναι αναπόφευκτο να έρθεις σε επαφή και με την ανθρώπινη κακία. Και η ανθρώπινη κακία υπάρχει παντού. Και εμεί οι ίδιοι μπορούμε να γινόμαστε κακοί κάποιε φορέ. Ακόμη και εμεί που θεωρούμε του εαυτού μα θύματα τη κακία, κάποιε φορέ μπορεί να γινόμαστε κακοί απέναντι στου άλλου. Η κακία είναι στη φύση του ανθρώπου, όπω είναι και η καλοσύνη. Πολύ καλά έκανε που έφυγε από εκείνη τη δουλειά. Πολύ καλά έκανε που άνοιξε τα σου, πολύ καλά έκανε που άνοιξε το δικό σου γραφείο. Αντιλαμβάνομαι πω η επαγγελματική αναγνώριση είναι κάτι που το επιδιώκουμε και το προσπαθούμε και τον ονειρευόμαστε όλοι μας. Και ειδικά όσοι είναι αυτό Όταν είσαι σε μια εταιρεία, όταν είσαι στο δημόσιο διορισμένο ή οπουδήποτε αλλού, είναι πιο εύκολο να το χωνέψει πω επειδή υπάρχουν κλίκε, επειδή υπάρχει ευνοιοκρατία, επειδή υπάρχουν νοημίε και τέτοια μπορεί ενώ αξίζει να προαχθεί, ενώ αξίζει να εξελιχθεί, να μην εξελίσσεσαι εκεί που δουλεύει. Όταν όμω δουλεύει μόνο σου, έχει περισσότερε απαιτήσει από τον εαυτό σου για να πετύχει. Τι γίνεται όμω. Επειδή και εγώ υπήρξα το μεγαλύτερο διάστημα τη επαγγελματική μου ζωή αυτοεργοδοτούμενη, εκτό από πέντε χρόνια, τρία χρόνια στο οποίο ήμουν διορισμένη στην ειδική εκπαίδευση στο Υπουργείο Παιδεία και άλλα δύο χρόνια που δούλευα στην τηλεόραση, που δούλευα σε ένα χρόνο, που είχα το συμβόλαιο με τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΥΓΜΑ. Όλα τα, δηλαδή πέντε τα χρόνια από τα 23 χρόνια της εργασιακής μου ζωής ήμουνα υπάλληλο. Τα υπόλοιπα 18 είμαι αυτοεργοδοτούμενη. Όταν είσαι αυτοεργοδοτούμενη είναι πιο δύσκολο να επιτύχεις. Δεν είναι πιο εύκολο. Δεν θέλω να τρομάξω του ανθρώπου που είναι αυτοεργοδοτούμενοι, τους ανθρώπους που έχουν ανοίξει τα δικά του γραφεία, έχουν ανοίξει τις δικές τους μικρές επιχειρήσεις, startups ή αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να επιτύχουν στον τομέα τους, απλώς εκ των πραγμάτων είναι πιο δύσκολα τα πράγματα όταν είσαι αυτοεργοδοτούμενος. Γιατί περνάνε όλα από το χέρι σου και δεν έχεις κάποια ασφάλεια. Δηλαδή, αν κάτι πάει χει, αν μια δουλειά πάει στραβά, αν, αν, σε χτυπήσει μια πανδημία, για παράδειγμα, όπως έχει χτυπήσει όλους τους ανθρώπους η πανδημία τώρα, είναι πιο δύσκολο να τα βγάλει πέρα μόνο σου. Από την άλλη, όμω, εργαζόμενο ή εργαζόμενο, αυτοεργοδοτούμενο ή αυτοεργοδοτούμενη, έχει και μεγαλύτερο πεδίο να εξελιχθεί. Sky is the limit. Το όριο είναι ο ουρανό. Μπορεί μόνο σου, όταν είσαι αυτοεργοδοτούμενο ή σε να σχεδιάζει το εργασιακό σου μέλλον, να προσπαθεί για, για το εργασιακό σου μέλλον, να ρισκάρει το, το, το εργοστασιακό σου μέλλον και να ρισκάρει είτε να επιτύχει πολύ είτε να αποτύχει. Η αποτυχία είναι μέσα στο παιχνίδι. Ε, αυτό το οποίο χαρακτηρίζει του ανθρώπου που είναι ευχαριστημένοι από το επάγγελμά του ω αυτοεργοδοτούμενοι, είναι ότι κάνουν αυτό που πραγματικά αγαπούν. Όταν αποτυχάνουν, αποδέχονται gracefully, με χάρη την αποτυχία τους, δεν τα βάζουν κάτω και ξαναπροσπαθούν. Ξαναγεννιούνται από τις τάχτες τους ως άλλοι φοινίκες. Ε, σίγουρα το να είσαι αυτοεργοδοτούμενος είναι σαν να πηγαίνεις μόνος σου ταξίδι. Σαν να μπαίνει μόνο σε ένα αεροπλάνο, χωρί άλλου φίλου ή γνωστού και να πηγαίνει σε μια ξένη χώρα ή σε μια, σε μια άλλη ήπειρο να ξερευνήσει τον κόσμο. Σίγουρα είναι φοβιστικό αυτό το πράγμα. Σίγουρα δεν έχει την ασφάλεια που έχει κάποιο ο οποίο ταξιδεύει μαζί με την οικογένειά του ή ταξιδεύει μαζί με μια ομάδα ανθρώπων που κάνει ένα οργανωμένο ταξίδι. Όταν πα όμω σε ένα οργανωμένο ταξίδι, δεν μπορεί να έχει πρωτοβουλίε. Δεν μπορεί να επιλέξει ότι εγώ, α σήμερα εγώ δεν θα κάνω αυτό που θα κάνει όλη η ομάδα, θα κάνω κάτι διαφορετικό. Όταν είσαι σε μια ομάδα, σε μια εταιρεία ή σε ένα τμήμα στο δημόσιο, είσαι υποχρεωμένο να κάνει αυτά που αποφασίζουν τα αφεντικά σου, οι προϊστάμενοι σου. Για, για σένα. Δεν αποφασίζει μόνο σου. Όταν όμω είσαι αυτοεργοδοτούμενο, μπορεί να αποφασίσει μόνο σου και να αλλάξει την εργασία σου και να δοκιμάσει καινούργια πράγματα και να δει τον εαυτό σου και να εξελιχθεί. Σίγουρα στι σχέσει με του άλλου ανθρώπου θα συμβούν πράγματα όπω αυτό που περιέγραψε ότι γνώρισε έναν άνθρωπο με τον οποίο ένιωσε ότι είχατε παρόμοια μυαλά για να συνεργαστείτε και βίωσε την τοξικότητα από τη σύζυγο, του, η οποία ίσω να ζήλεψε. Να θεώρησε ότι υπάρχει κάτι άλλο ανάμεταξύ σα ή να είδε ότι είσαι μια ωραία γυναίκα και να ζήλεψε μην τυχόν και ο άντρα τη, εάν συνεργαστεί μαζί σου, μπορεί να την απατήσει. Δεν ξέρω εγώ τι άλλο, πώς μπορεί να σκέφτεται ο καθένα. Και καλά έκανε και απομακρύνθηκε γιατί δεν τα θέλουμε αυτά στη ζωή μα. Δεν θέλουμε να βάζουμε ανθρώπου στη ζωή μα οι οποίοι να έχουν αρνητικέ γνώμες για μα και να μα φορτώνουν τοξικότητα. Λοιπόν, όπω γράφει και εσύ, ε, αποφάσισε να μην είσαι τόσο ανυπόμονη για να δει αποτελέσματα. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ το μακροχρόνιο σχέδιο επιτυχία. Θα σου πω κάτι δικό μου από πολύ μικρή οραματιζόμουνα και προγραμμάτιζα την καριέρα μου όπως είναι σήμερα. Ήξερα όμως ότι δεν ήταν εύκολο να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Δηλαδή το λέω από πολύ μικρή, ενώ από το Λύκειο, από το Πανεπιστήμιο, από τα 22, 23, 24, 25 μου χρόνια. Στα 26 μου χρόνια ήξερα τι ήθελα να κάνω. Στα 26 μου χρόνια είχα σαν όραμα αυτό που κάνω σήμερα. Όμως γνώριζα ότι δεν θα μπορούσα να το επιτελέσω από τη μια μέρα στην άλλη. Ότι στο ενδιάμεσο έπρεπε να δουλέψω σκληρά, έπρεπε να πάθω και να μάθω και έπρεπε να ζήσω κιόλα. Και να αποκτήσω ουσιαστική εργασιακή και ανθρώπινη πείρα. Είχα στο μυαλό μου αυτό το όραμα και το χτίζα σταδιακά. Και τώρα σας έχω πει πρόσφατα, ότι σας το έχω πει σε ένα live, ότι έχω βάλει ένα συγκεκριμένο στόχο για να φτιάξω μια δικιά μου εκπομπή σε ένα κανάλι παγκοσμία εμβέλειας. Σας έχω πει για το Netflix ότι κάνουμε μια προσπάθεια. Ήρθε η πανδημία. Ήρθε η δεύτερη καραντίνα. Καθυστερεί αυτό το project. Όμω το έχω μέσα στο μυαλό μου. Το θέλω αυτό το project. Έχω κάνει την προεργασία που ήταν απαραίτητη μέχρι σήμερα. Το αποδέχομαι ότι είμαστε στον πάγο λόγω του εγκλεισμού. Και δεν χάνω την ελπίδα μου για το ότι κάποια στιγμή, ίσω σε ένα χρόνο, ίσω σε 1,5 χρόνο, ίσω σε 18 μήνε, σε 20 μήνε, σε 2 χρόνια, δεν ξέρω πότε, θα επιτύχω αυτό για το οποίο εργάζομαι. Βάζουμε στόχους και δουλεύουμε επίμονα, υπομονετικά, με μακροπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα σχέδια. Οι στόχοι εκείνοι που θα μας δώσουν άμεση ικανοποίηση είναι οι άμεση στόχοι. Για παράδειγμα, σήμερα πρέπει να τελειώσω αυτό το βίντεο μέχρι την τάδε ώρα και το ανεβάσω στο YouTube μέχρι την τάδε ώρα. Αυτός είναι ένας μεσοπρόθεσμος στόχος, ένας σύντομος στόχος, ο οποίος μου δίνει ικανοποίηση όταν το τελειώσω. Για τους μεγάλους στόχους... Τους βάζουμε έτσι ψηλά και λέμε θα δουλεύω καθημερινά, κομμάτι-κομμάτι, θα χτίζω, θα χτίζω, θα χτίζω, θα χτίζω, μέχρι που θα καταφέρω να σηκώσω το οικοδόμημα. Σου εύχομαι και σε σένα και σε όλους όσοι βλέπουν αυτό το βίντεο που είναι αυτοεργοδοτούμενοι, να έχετε υπομ... να... και σε μένα το ίδιο, να έχουμε υπομονή, επιμονή. Ε, να συνειδητοποιούμε ότι διαλέξαμε το δύσκολο δρόμο. Το να είσαι αυτοεργοδοτούμενο είναι ο δύσκολο δρόμο, αλλά από την άλλη να νιώθουμε και ευγνώμονε για τα καλά αυτού του δύσκολου δρόμου. Που ένα από τα οποία είναι να μην έχει κανένα αφεντικό πάνω στο κεφάλι σου, κανέναν ο οποίο μπορεί να μην καταλαβαίνει κιόλα τη δουλειά που κάνει και να προσπαθεί. Να σε χρησιμοποιήσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο ω εργοδοτούμενο του, ω υφιστάμενο του, ω υπάλληλο του στην εταιρεία του, που εσύ να μην θε να χρησιμοποιηθεί με αυτόν τον τρόπο. Είναι μεγάλη ελευθερία το να είσαι freelancer, το να είσαι αυτοεργοδοτούμενο. Δεν λέω ότι είναι ο μοναδικό τρόπο για να επιτύχει ένα άνθρωπο. Χρειάζονται και οι άνθρωποι που θα δουλέψουν σε οργανισμού, που θα δουλέψουν στο δημόσιο, χρειάζονται οι άνθρωποι να δουλέψουν παντού. Αλλά όσοι ε, του, σε όσους ταιριάζει το να δουλεύουν μόνοι, εύχομαι καλή δύναμη, καλή υπομονή και επιμονή για να επιτύχουν τους στόχους τους. Και όσοι δουλεύουν ε, σε εταιρείε οργανισμούς ή στο δημόσιο, επίσης έχουμε καλή υπομονή και εύχομαι να βρίσκουν τρόπους που να τους γεμίζει η δουλειά τους. Την αγάπη μου σε όλους. Γεια! Yeah.